πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, άλλη κατάσταση μισθωτική. Τι είναι αυτό που εκείνη την εποχή σε... Τι σου τη δίνει, τι σε πειράζει, σε πειράζει, γιατί ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ήμουν τεμπέλης απλά. Δεν ήθελα να πάω πουθενά. Ούτε για δουλειά, ούτε για σχολείο, ούτε τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι αφοπλιστικό, κυρίες και κύριοι. Ήθελα να τραγουδάω. Όχι, το δέχομαι. Όχι, ξέρεις τι. Προσπαθώ να καταλάβω και μέσα από τη δική σου την κουβέντα. Γιατί πλέον, αν και είμαστε στην ίδια γενιά, ή δεν είμαστε. 33 χρόνια έχει μια γενιά. 33, είμαστε στην ίδια γενιά. Και όσο να σου φαίνεται παράξενο, είμαστε στην ίδια γενιά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είμαστε κοντά. Θέλω να πω για έναν έφηβο, ρε παιδί μου, αυτή η δεκαετία που πέρασε, η δεκαετία τη κρίση. Που ακούτε συνεχώς για οικονομικά προβλήματα, για το ότι όλοι είναι πιεσμένοι. Δεν είναι η δεκαετία του 90, δεν είναι η δεκαετία του 2000 που ήταν ωραίες δεκαετίες. Τι κάνεις έναν έφηβο, σου λέει ρε, δεν αξίζει με τίποτα, ας πούμε, να προσπαθήσω. Και θα το πω και το άλλο. Πολλές φορές ρωτάω σε παιδιά 20 χρονών, θέλεις να γίνεις από τη μία μέρα στην άλλη διευθυντής? Και λέει ο άλλος ναι. Και του λέω, κάτσε ρε φίλε. Ναι, όλοι θέλουν το εύκολο. Ναι, κάτσε ρε φίλε, του λέω. Γιατί θες να γίνεις διευθυντής? Τώρα, ας πούμε, τελείωσες τη δημοσιογραφία. Γιατί θες να γίνεις αρχισυντάκτης? Γιατί θες. Και ξέρεις τι μου απαντάει? Μου λέει, κύριε Γρηγόρη, γρήγορα. Δεν ξέρω αν μετά θα προλάβω. Δηλαδή, εμάς κάποτε μας λέγανε αργά, σταθερά. Τώρα το σύνθημα είναι ό,τι προλάβουμε να το πάρουμε. Και έπαθα σοκ, δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Κανείς δεν σου λέει. Ναι, υπάρχει σήμερα αυτό. Γενικά, σε όλες υπάρχει το να πας να κάνεις, ας πούμε, κάτι και να το κερδίσεις πιο γρήγορα, νομίζω όλοι θα το θέλανε. Βλέπεις. Από το να κάτσεις 10 χρόνια, 15 να κάνεις προϋπηρεσία, δουλειά, το ένα, το άλλο. Γιατί να μην περάσεις πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορούν και όλοι να το κάνουν.